προϊστάμενοι και υπεύθυνοι και να μας ακούσουν όλους και να μας δούνε, γιατί σήμερα δεν μαζεύεται μόνο η ενορία εδώ και η συνοικία, είναι και άνθρωποι από όλη την Λάρισα, γιατί από αυτόν τον δρόμο δεν είναι που περνάνε μόνο οι άνθρωποι της συνοικίας αυτής. Βάλτε ποιοι περνάνε. Πρώτον, οι άνθρωποι που παραθερίζουν στα παράλια της Ανατολικής Λαρίσης. Δεύτερον, οι άνθρωποι που πάνε πρωί-πρωί για τις δουλειές τους, στα στρατόπεδα. Οι άνθρωποι που πάνε για τα χωριά τους. Οι άνθρωποι που πάνε για τα χωράφια τους. Οι άνθρωποι που πάνε για τα σχολεία τους. Οι άνθρωποι που πάνε για να ταξιδέψουν προς Αθήνα. Και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι περνούν από εδώ. Άρα λοιπόν ενδιαφέρει όλη τη Λάρισα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, ώστε να μην ξαναγίνει αυτό που μου είπε ένα παιδάκι, και ήταν συγκλονιστικό αυτό που μου είπε ένα παιδάκι. Πάω στο σχολείο και το μεσημέρι περιμένω και λέω, θα έρθει η γιαγιά μου ή η μαμά μου να με πάρει, ή κάποιο αυτοκίνητο στη Βόλο θα την παρασύρει. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται μέσα σε λίγες μέρες, λιγότερο από ένα μήνα, να σκοτωθούν σε αυτόν τον χώρο 3 άνθρωποι. Και πόσοι άλλοι 4 άνθρωποι. Και πόσοι άλλοι ήταν στο παρελθόν. Και για την ώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει το μήνυμα αυτό να φτάσει στον Υπουργό. Στον Υπουργό, τον κύριο Σπρίντζα, αν νομίζω καλά, ο οποίος είναι αρμόδιος, να κάνει έναν νόμο που να λέει ότι οι καλύκες θα εκτρέπονται, όχι από διόδια. Δεν τους στέλνουμε σε διόδια. Και οι ίδιοι να φύγουν από την περιπέτεια. Δεν είναι ωραίο μια ταλίκα να περνάει από εδώ μέσα. Να εκτρέπονται από την περιπέτεια.